Αγαπητοί φίλοι, το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η αρετή. Θα το προσεγγίσουμε μέσα από σύντομες ιστορίες που αναφέρονται σε περιστατικά της καθημερινότητας των αρχαίων Ελλήνων και μέσα από σύντομα κείμενα ποιητικού και πεζού λόγου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η λέξη αρετή, η οποία έπαψε προπολού να εκφράζει την έννοια που της είχαν δώσει οι αρχαίοι Έλληνες, είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αλλοτρίωσης των συνειδήσεων μέσω της αλλοτρίωσης της γλώσσας. Φανταστείτε ένα περικαλές δέντρο, μία μεγαλοπρεπή βασιλική δρή. Αυτή είναι η αρετή, το ιερόν δέντρο του Διός. Μια μέρα λοιπόν ήρθαν οι ξυλέμποροι με τους ξυλοκόπους τους και αφού την έριξαν στη γη και την διαμέλισαν, έφτιαξαν από την ξυλία της πορτοπαράθυρα, τραπέζια, ντουλάπες, καρέκλες μέχρι ολοντογλυφίδες. Αυτές είναι οι αρετές. Η κάθε μια τους βέβαια αποτελεί μέρος της αρετής, μικρό ή μεγάλο. Καμία όμως δεν είναι αρετή. Με το πέρασμα του χρόνου έσβησε από τη μνήμη των ανθρώπων η βασιλική δρύς, η αρετή, και παγιώθηκε η αποσπασματική της αντίληψη, οι αρετές. Με τη σημερινή μας εκπομπή θα επιδιώξουμε να σκιαγραφίσουμε την ιερά βασιλική δρύ του Διός, την αρετή. Ας ξεκινήσουμε με τα λόγια του Ηρακλήτου. «Εις εμή άνθρωπος τρισμήριοι, είδαν άριθμοι ουδείς». Για μένα, λέει ο Ηράκλητος, ένας αληθινός άνθρωπος είναι εισάξιος με 30.000, ενώ οι αμέτρητοι, τυποτένοι, άνθρωποι χωρίς αξία, ισοδυναμούν με κανέναν. Γιατί άραγε στη συνείδηση του Ηρακλήτου ένας άνθρωπος μετράει όσο 30.000, ενώ χιλιάδες άλλων ανθρώπων να μετράνε ίσα με ένα μηδενικό? Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Μήπως είναι κάποιος αυτοκράτορας που εξουσιάζει μια πολύ μεγάλη αυτοκρατορία? Μήπως είναι κάποιος μεκίνας που κατέχει πολύ μεγάλο πλούτο? Όχι βέβαια. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ο μεγάλος βασιλιάς της Περσίας, ο Δαρίος, αφού θαύμασε τη σοφία του Ηρακλήτου, τον προσκάλεσε στην αυλή του με την υπόσχεση ότι θα του παράσχει εξαιρετικές τιμές. Όμως η απάντηση του Ηρακλήτου στην επιστολή του Δαρίου αποδεικνύει πως τον συγκαταλέγει και αυτόν στους αναρρύθμους, στην αγέλη δηλαδή των αμέτρητων ανθρώπων που στερούνται αξίας. Τι είναι λοιπόν αυτός ο Ης, ο ένας για τον Ηράκλητο? Άνθρωπος. Αλλά τι άνθρωπος? Αληθινός άνθρωπος. Και ποιος μπορεί να θεωρηθεί αληθινός άνθρωπος? Αυτός που έχει αρετή. Δηλαδή, αυτός που έχει καλλιεργήσει όλες τις ικανότητες, τις ποιότητες και τις δυνατότητες του ανθρωπίνου όντος και έχει κατακτήσει τον ύψιστο βαθμό ανάπτυξης και εξέλιξης. Αυτός που σαν τον Ηρακλή έχει ολοκληρώσει τους άθλους της ψυχής και έφτασε στη θέωση. Όλοι μας γνωρίζουμε ποια ήταν η αφετηρία του Ηρακλή σε αυτήν την επίπονη ανάβαση, η επιλογή του δρόμου της αρετής αντί για αυτόν της κακίας. Πού τον οδήγησε λοιπόν ο δρόμος της αρετής? Τον οδήγησε στον Όλυμπο. Υπό αυτό το πρίσμα είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή η θέση του Πλάτωνος σχετικά με την αξία της αρετής. «Πας ότ επί γης και υπογής χρυσός, αρετής ουκ αντάξιος». Όλο το χρυσάφι που βρίσκεται πάνω στη γη και κάτω από την γη δεν αξίζει όσο η αρετή μας, λέει ο Πλάτωνας. Ο Σόλων Αθηναίος ήταν χωρίς αμφιβολία ένας αληθινός άνθρωπος, αφού του προσφέρθηκε από τους συμπολίτες του η εξουσία και εκείνος την αρνήθηκε και ενώ είχε την δυνατότητα να πλουτίσει, αυτός δεν το επεδίωξε. Εκείνα για τα οποία άλλοι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να διαπράξουν
οποιαδήποτε αδικία και να υποβληθούν σε εξαντλητικούς σκόπους και ατέλειωτους κινδύνους, αυτός τα παρνήθηκε όλα για χάρη της αρετής, όπως πολύ εύστοχα το εξέφρασε και στους στίχους του. «Πολύ γάρ πλουτεύουσι κακοί, αγαθοί δε παίνονται, αλλημής αυτής ούδι αμυψόμεθα της αρετής των πλούτων, επί το μεν έμπεδον εί, χρήματα δανθρώπων άλλοτε άλλος έχει». Πολλοί κακοί πλουτίζουν, ενώ οι καλοί ζουν μέσα στη φτώχεια, αλλά εμείς δεν θα ανταλλάξουμε την αρετή μας με τον πλούτο τους, γιατί αυτή είναι σταθερή και μένει, ενώ τα χρήματα πότε τα έχει ο ένας και πότε τα έχει ο άλλος. Η αρετή, σύμφωνα με την αντίληψη των αρχαίων μας προγόνων, έχει τέσσερις όψεις: τη φρόνηση, τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη. Ο βίος και η πολιτεία του Σόλωνα απέδειξαν ότι η αρετή του ήταν πλήρης. Με τους παραπάνω στίχους γίνεται φανερή η φρόνησή του, διότι μόνο ένας που διαθέτει φρόνηση μπορεί να αποτιμήσει σωστά την αξία των πραγμάτων. Ο Σόλων λοιπόν προκρίνει την αρετή έναντι του πλούτου, επειδή αυτή είναι σταθερή και μένει, ενώ ο πλούτος έρχεται και φεύγει. Χρήματα δανθρώπων άλλοτε άλλος έχει. Τα χρήματα πότε τα έχει ο ένας και πότε τα έχει ο άλλος. Η σοφροσύνη του Σόλωνα έμεινε στην ιστορία με τη στάση που κράτησε απέναντι στον βασιλιά της Λυδίας Κρίσο, η οποία συνοψίζεται στην πολύ γνωστή φράση «Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε». Μην μακαρίζεις κανέναν πριν δεις το τέλος του. Μη θεωρείς δηλαδή κανέναν ευτυχή πριν δεις την κατάληξή του. Η ανδρεία του αποδείχτηκε πάμπολες φορές, είτε στο πεδίο της μάχης, είτε στον στίβο της πολιτικής, αναλαμβάνοντας όλους τους κινδύνους για το καλό της πατρίδας του. Η δικαιοσύνη του έλαμψε με τη θέσπιση του νόμου της Εισάχθειας, με τον οποίο διέγραψε τα χρέη των πτωχών συμπολιτών του, χάνοντας όμως έτσι και ο ίδιος πολλά χρήματα, επειδή είχε δανείσει και αυτός σε πολλούς. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, αφού πρώτα κυρίευσε την πόλη των Μεγάρων, εξανδραπόδησε τους κατοίκους της και την κατέστρεψε, κάλεσε κοντά του τον φιλόσοφο Στύλπωνα και τον ρώτησε αν είχε χάσει κάτι ύστερα από όλη αυτή τη φοβερή λαφυραγωγία στην οποία επιδόθηκαν οι στρατιώτες του. Τότε εκείνος του έδωσε την εξής απάντηση: «Ούδητα, πόλεμος γάρ ού λαφυραγωγή αρετήν». Όχι βέβαια, γιατί ο πόλεμος δεν μπορεί να πάρει ως λάφυρο την αρετή. Τα πλούτη των Μεγαραίων άλλαξαν χέρια από τη μια στιγμή στην άλλη. Μετά όμως τι έγινε? Αυτός που τα άρπαξε από τους Μεγαρείς τα κράτησε για πολύ καιρό? Όχι. Τα σκόρπισε σε εκστρατείες και διασκεδάσεις. Και το τέλος του ποιο ήταν? Μετά την ήττα του από τον Σέλευκο, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του εχμάλωτος, έχοντας την ίδια ακριβώς περιουσία με αυτή που άφησε στους Μεγαρείς που καταλήστεψε. Το βέβαιο είναι ότι ο μόνος ο οποίος διατήρησε την περιουσία του στο ακέραιο ήταν ο φιλόσοφος Στύλπων. Και αυτό γιατί? Επειδή αναφέρετον αρετή, αρετή αναφέρετον, την αρετή δεν μπορεί κανείς να μας την αφαιρέσει. Αυτό λοιπόν το γνώριζε πολύ καλά ο Λυκούργος, ο νομοθέτης της Σπάρτης, και γι' αυτό φρόντισε με τους νόμους του, οι οποίοι στόχευαν στην καλλιέργεια της αρετής, να κάνει άτρωτη τη Σπάρτη. Σε κάποιον που τον ρώτησε γιατί η Σπάρτη δεν είχε τύχη, το απάντησε δείχνοντας τους πάνωπλους πολίτες της: «Ταύτ έστιν τα λακεδαιμονίων τύχη». Αυτά είναι τα τύχη των λακεδαιμονίων. Σε κάποια άλλη περίσταση, σχετικά με το ίδιο θέμα, είπε: «Ου λήθης δί και ξύλις τε τυχίστε τας πόλης, τες δε των ενικούντων αρετές.
οι πόλεις δεν πρέπει να τυχίζονται με ξύλα και με πέτρες, αλλά με τις αρετές αυτών που κατοικούν μέσα σε αυτές. Το μεγαλείο της Σπάρτης θεμελιώθηκε πάνω στην αρετή. Γι' αυτό και οι Λακεδαιμόνοι ανέπτυξαν αυτή την ιδιαίτερη νοοτροπία σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Όταν κάποιος στις Θερμοπύλες ρώτησε έκπληκτος τον Λεωνίδα πώς είναι δυνατό να έρχεται με τόσους λίγους άνδρες να εκτεθεί στον κίνδυνο απέναντι σε τόσους πολλούς, εκείνος του απάντησε: «Η μεν ή εστέ με το πλήθη δίν πιστεύειν, ουδ η πάσα Ελλάς αρκεί. Βραχή αγάρ μοίρα των εκείνων πλήθους εστίν. Ή δέτες αρετές και ούτως ο αριθμός ικανός». Αν πιστεύετε πως πρέπει να βασίζομαι στο πλήθος, δεν φτάνει ούτε όλη η Ελλάδα, γιατί είναι ένα μικρό τμήμα από το πλήθος εκείνων των Περσών. Αν όμως πρέπει να βασίζομαι στην αρετή του καθενός και ο αριθμός αυτός είναι αρκετός. Να λοιπόν πως επιβεβαιώνονται τα λόγια του Ηρακλήτου: «Εις εμή τρισμύρι». Ένας άνθρωπος με αρετή αξίζει όσο 30.000. Πολύ σύντομα η άποψη αυτή του Λεωνίδα δικαιώθηκε πανηγυρικά και μάλιστα από τον ίδιο τον εχθρό. Μετά την μάχη των Θερμοπυλών εμφανίστηκαν πολλοί μερικοί λιποτάκτες αρκάδες στο στρατόπεδο των Περσών και οδηγήθηκαν στον Ξέρξη. Εκεί ο διερμηνέας τους ρώτησε τι έκαναν οι Έλληνες και αυτοί είπαν ότι είχαν τα Ολύμπια, κατά τα οποία παρακολουθούσαν γυμνικούς και ιππικούς αγώνες. Στη συνέχεια τους ρώτησε ποιο ήταν το έπαθλο για τον νικητή και οι αρκάδες απάντησαν ότι αγωνίζονταν για ένα στεφάνι από κλαδιά ελιάς. Τότε ο Τριταντέχμης, ο γιος του Αρταβάνη, μένοντας κατάπληκτος από την απάντηση αυτή, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και φώναξε μπροστά σε όλους: «Παπέ Μαρδόνιε, κύουσε πάντρας ήγαγες μαχισωμένους ημέας, ή ου περί χρημάτων τον αγώνα πιεύδε, αλλά περί αρετής. Αλίμονο Μαρδόνιε, απέναντι σε τι άνθρωπο, σε τι άνδρες μας έφερες να πολεμήσουμε, που αγωνίζονται όχι για χρήματα, αλλά για αρετή». Ένας Σπαρτιάτης που επρόκειτο να λάβει μέρος στα Ολύμπια στο αγώνισμα της πάλης, αρνήθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγώνα. Όταν ύστερα από πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε τον αντίπαλο και νίκησε, κάποιος τον ρώτησε: «Τι είσαι πλέον ο Λάκων γέγονε δια της νίκης και τι παραπάνω κέρδισες με τη νίκη σου, Λάκωνα?» Ο Λάκων χαμογέλασε και απάντησε ευτυχής: «Πρώτου βασιλέως τεταγμένος μαχού με τις πολεμίες, θα πολεμώ τους εχθρούς παραταγμένος δίπλα στον βασιλιά». Ο Σπαρτιάτης αυτός πρότευσε στους αγώνες με τη φιλοδοξία να προτεύσει και στην μάχη μαχόμενος στο πλευρό του βασιλιά, σε αντίθεση με άλλους, όπως φαίνεται στην επόμενη ιστορία. Όταν ο Αλέξανδρος είδε τη Μίλητο γεμάτη από αγάλματα αθλητών που είχαν νικήσει στους Ολυμπιακούς και στους Πυθικούς αγώνες, σχολίασε καυστικά αλλά και εύστοχα: «Και πού τα τυλικά αυτά είναι σώματα, ότε οι βάρβαροι ημών την πόλην επολιόρκουν? Πού ήταν όλα αυτά τα τόσο σπουδαία σώματα όταν οι βάρβαροι πολιορκούσαν την πόλη σας?» Η απομάκρυνση από αυτό το ιδεώδες έφερε την παρακμή και τελικά την πτώση της Σπάρτης. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και παρικμασμένη, μας έδωσε υπέροχα δείγματα αρετής. Όταν μετά την ήττα του βασιλιά Άγη από τον αντίπατρο στη μάχη της Μεγαλόπολης ρώτησε κάποιος με κακεντρέχεια τον Αστικρατίδα τι θα κάνουν τώρα και αν οι Σπαρτιάτες θα καταντήσουν δούλοι των Μακεδόνων, εκείνος του έδωσε την παρακάτω αγέροχη απάντηση: «Τι δε, κολλήσε αν δίνεται ο αντίπατρος μαχωμένους ημάς από Θανήν υπέρ της Σπάρτης.
τι λες, μήπως θα μπορούσε ο αντίπατρος να μας εμποδίσει να πεθάνουμε πολεμώντας για τη Σπάρτη? Αυτό που αγνοούν σε μεγάλο βαθμό οι σύγχρονοι άνθρωποι σχετικά με την αρχαία Ρώμη, παρασυρμένοι από την προβολή της παρακμιακής της εικόνας, είναι ότι και το δικό της μεγαλείο είχε θεμελιωθεί πάνω στην αρετή. Ένα σημαντικό μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, μάλιστα, είναι αφιερωμένο στα έργα αρετής των Ρωμαίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Πλούταρχο και το περίφημο έργο του «Παράλληλη Δή», στο οποίο αντιπαραβάλλονται κατά ζεύγη οι δι 50 επιφανών Ελλήνων και Ρωμαίων πολιτικών ανδρών. Μία τέτοια κορυφαία μορφή της ρωμαϊκής ιστορίας ήταν και ο Μάρκος Κάτων. Η παρακάτω ιστορία αποτυπώνει πιστά την αρετή του. Ο Μάρκος Κάτων, ύστερα από κάποια εκστρατεία από την οποία οι στρατιώτες του αποκόμισαν πολλά λάφυρα, μοίρασε συμπληρωματικά και από μία λίτρα αργύρου στον καθένα, λέγοντας πως είναι προτιμότερο να γυρίσουν πολλοί Ρωμαίοι με αργύρια παρά λίγοι με χρυσάφι. Όσο για τον εαυτό του, από τα λάφυρα, όπως έλεγε, δεν πήρε τίποτε άλλο εκτός από αυτά που έφαγε και ήπιε, αιτιολογώντας την στάση του ως εξής: «Και ουκ αιτιόμε τους ωφελείστε ζητούντας εκ τούτων, αλλά βούλομε μάλλον περί αρετής της αρίστης ή περί χρημάτων της πλουσιωτάτης αμιλάστε και της φιλαργυρωτάτης περί φιλαργυρίας. Και δεν κατηγορώ όσους ζητούν να ωφεληθούν από αυτά, αλλά εγώ θέλω περισσότερο να συναγωνίζουμε στην αρετή τους πιο ενάρετους παρά σε χρήματα τους πιο πλούσιους και σε φιλαργυρία τους πιο φιλάργυρους». Ο Κέσαρ Αύγουστος κατόρθωσε χάρη στην προσωπική του αρετή να μας δώσει με δύο λέξεις τη γλαφυρότερη εικόνα της φρόνησης και της σοφροσύνης. Θέλοντας κάποτε να ησυχάσει κάποιους νέους αξιωματούχους που θορυβούσαν και δεν πρόσεχαν, τους είπε τα παρακάτω αμίμητα λόγια: «Ακούσατε νέοι γέροντος, ου νέου γέροντες οίκουον. Ακούστε νέοι έναν γέροντα, που όταν ήταν νέος τον άκουγαν οι γέροντες». Ας δούμε τώρα τι λέει σχετικά με την αρετή ο Ισίωδος στο έργο του «Έργα και ημέρε». «Την μεν κακότητα και ηλαδόν εστιν ελέστερη ιδίως, λύει μεν οδός, μάλα δε γκήθη νέοι, της δαρετής ιδρώτα θεοί προπάρηθεν έθηκαν αθάνατοι. Μακρός δε και όρθιος ήμος εις αυτήν και τριχείς τον πρώτον. Επίν δε εσ άκρον ήκητε ριδί δε έπι τα πέλη χαλεπί περ εούσα». Την κακία μπορείς να την βρεις με αυθονία και να την αποκτήσεις εύκολα. Ομαλός ο δρόμος της, πολύ κοντά μας μένει. Όμως μπροστά στην αρετή ιδρώτα βάλανε οι θεοί οι αθάνατοι. Μακρύς και απότομος για αυτήν ο δρόμος και στην αρχή τραχής. Μα όταν φτάσει στην κορυφή, εύκολος γίνεται, κι ας ήταν δύσκολος». Ανάλογες ιδέες εκφράζει και ο Σιμονίδης σε σχετικό του ποίημα: «Εστί της λόγος ταν αρετάν νέην δισαμβρώτης επί πέτρες, αγνάν δε μην θεάν χώρον αγνών αμφέπιν. Ουδέ πάντων βλεφάρις ιθνατών έσωπτος, ο μίδα κέθυμος ιδρός ένδοθεν μόλι, ήκητε εσ άκρον ανδρίας. Λέγεται πως η αρετή κατοικεί σε δυσπρόσιτους βράχους, αγνή θεά αυτή εξουσιάζει χώρο ιερό. Κι ούτε όλων των θνητών μπορούν τα μάτια να την δουν, όποιου ιδρώτας που την καρδιά να τρώει από μέσα του δεν αναβλήσει και δεν φτάσει αυτός στην κορυφή της Ανδρίας». Ο δρόμος της κακίας είναι εύκολος, μας λέει ο Ισίωδος, και στρωμένος με ροδοπέταλα. Αυτή την ιδέα εικονοποιεί ο πολύ γνωστός μύθος σε όλους μας του Ηρακλή με την αρετή και την κακία,
με τρόπο μάλιστα ώστε να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη αυτού που θα τον ακούσει έστω και μια φορά. Υπάρχει μήπως άνθρωπος που να μην βρίσκεται σε κάθε βήμα της ζωής του μπροστά στο σταυροδρόμι της αρετής και της κακίας? Υπάρχει άνθρωπος που να μην βιώνει αυτή την εσωτερική σύγκρουση? Τι υποσχόταν οι κακίες στον Ηρακλή? Μία ζωή σκέτη Disneyland. Ευδαιμονισμός. Αυτό που βίωσε η χώρα μας τις δεκαετίες του 80 και του 90. Ας σκεφτούμε λίγο ποιον δρόμο είχαμε πάρει και πού μας οδήγησε τελικά. Η κακία βέβαια μας τα παρουσιάζει πάντα όλα ρόδινα, όπως είναι τα πράγματα στην αρχή. Δεν θα μας πει ποτέ ποιο θα είναι το τέρμα του δρόμου της, αλλιώς τι κακία θα ήταν. Η αρετή αντιθέτως μας λέει όλη την αλήθεια. Θα κουραστείς, θα πονέσεις, θα δακρύσεις, θα υδρώσεις. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και απότομος στην αρχή. Μετά όμως γίνεται εύκολος, όσο δύσκολος και αν ήταν πριν. Στο τέλος θα έρθει η ανταμοιβή για όλους τους σκόπους και τις θυσίες και αντί για ευδαιμονισμό, την ψευδέστηση δηλαδή της ευδαιμονίας, η ανταμοιβή σου θα είναι η ευδαιμονία. Ο Σιμονίδης λοιπόν μας παρουσιάζει την αρετή ως μία πάναγνη θεότητα η οποία κατοικεί δισαμβάτη σε επιπέτρες, σε δυσπρόσιτους βράχους, σε κάποια δυσπρόσιτη κορυφή, σε ένα μέρος αγνό και αμόλυντο από την ανθρώπινη κακία. Δεν μπορεί λοιπόν να τη δει ο καθένας, ούτε πάντων βλεφάρισι θνατών έσωπτος, και ούτε των θνητών όλων τα μάτια μπορούν να την δουν. Ω μη δακέθυμος υδρός ένδοθεν μόλι, ήκητε σάκρον ανδρίας, όποιου υδρότας που την καρδιά να τρώει από μέσα του δεν αναβλύσει και δεν φτάσει αυτός στην κορυφή της ανδρίας. Προσέξτε μια εκπληκτική λέξη, δακέθυμος. Αυτός που δαγκώνει την καρδιά, αυτός που κατατρώει τα σωθικά. Όποιου λέει δεν αναβλύσει ένδοθεν από μέσα του, δακέθυμος υδρός, υδρότας που να του τρώει τα σπλάχνα και δεν φτάσει στην κορυφή της ανδρίας, δεν πρόκειται να δει, να αντικρίσει την αρετή. Και εδώ βρίσκεται η δυσκολία. Επειδή ολίγοι είναι οι εκλεκτοί που διαθέτουν εκφύσεως τον δακέθυμο έρωτα της αρετής και από αυτούς πολλοί ενδέχεται να χάσουν τον δρόμο τους αν δεν λάβουν την κατάλληλη παιδεία από το περιβάλλον τους. Επειδή όπως μας λέει και ο Πλάτων, τιμωμένου δι πλούτου εν πόλη και των πλουσίων ατιμωτέρα αρετείται και η αγαθή. Ασκείτε δε το αητιμόμενον, αμελείτε δε το ατιμαζόμενον. Σε μια πόλη που εκτιμάται ο πλούτος και οι πλούσιοι, οι αρετοί και οι καλοί περιφρονούνται, γιατί πάντα εξασκείται αυτό που εκτιμάται και παραμελείται αυτό που περιφρονείται. Αν λοιπόν μια κοινωνία τιμά την αρετή, αυτοί που είναι εκφύσεως πρικισμένοι θα αναδειχτούν σε πνευματικούς σταγούς της και με το παράδειγμά τους θα παρακινήσουν και άλλους στην καλλιέργεια της αρετής. Σε κάθε περίπτωση όμως, η στάση του καθενός είναι ζήτημα προσωπικής ευθύνης. Οι γενικότερες συνθήκες παρακμής μπορεί να εξηγούν τις συμπεριφορές των ανθρώπων, δεν τις δικαιολογούν όμως. Πόσο ωραία μας το λέει αυτό ο Πλάτων. Αρετή δε αδέσποτον, ειν τιμών και ατιμάζων πλέον και έλατον αυτής έκαστος έξι. Αιτία ελωμένου, Θεός ανέτιος. Η αρετή είναι κτήμα αδέσποτο και ο καθένας θα πάρει μεγαλύτερο ή μικρότερο μερίδιο από αυτήν ανάλογα με το πόσο θα την τιμήσει ή θα την περιφρονήσει. Η ευθύνη ανήκει σε αυτόν που διαλέγει. Ο Θεός είναι ανεύθυνος. Η ευθύνη του καθενός από εμάς έγκυται στο πόσο θα τιμήσουμε ή θα ατιμάσουμε την αρετή. Η επιλογή είναι δική μας. Αιτία ελωμένου, Θεός ανέτιος.
σε εποχές κατάπτωσης και παρακμής όπως αυτή που ζούμε, είναι εύκολο να εξαπατηθεί κάποιος και να ακολουθήσει τους αναρρύθμους, τους τυποτένιους, αυτούς που επικρατούν συνήθως αυτές τις εποχές. Αυτό όμως δεν τον απαλλάσσει από την προσωπική του ευθύνη. Τι μας λέει η φωνή της φρόνησης μέσα από το στόμα του Σωκράτη? «Ουκ εκ χρημάτων αρετή γίγνεται, αλ εξ αρετής χρήματα, και τα άλλα αγαθά της ανθρώπης άπαντα, και ιδία και δημοσία». Η αρετή δεν γίνεται από τα χρήματα, αλλά τα χρήματα από την αρετή, όπως και όλα τα ανθρώπινα αγαθά, και τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Ο άνθρωπος κάνει τα λεφτά και όχι τα λεφτά τον άνθρωπο. Οι μεγαλύτεροι από εμάς πρόλαβαν να ζήσουν την εποχή που η ελληνική κοινωνία, ένα μεγάλο μέρος της τουλάχιστον, ενστερνιζόταν αυτήν την αρχή. Ο Σωκράτης δεν έπαψε μέχρι την ώρα που ήπιε το κόνιο να παρακαινεί τους Αθηναίους στην αρετή και σαν μια ενοχλητική αλογόμυγα, όπως έλεγε ο ίδιος, να επιδιώκει να τους βγάλει από τον ύπνο και την πνευματική χάβνωση. Ακούστε πώς τους κένταγε με τα λόγια του. «Ω άριστε ανδρών, Αθηναίος ον, πόλεως της μεγίστης και ευδοκιμωτάτης η σοφίαν και ισχύν, χρημάτων μεν ουκ εσχύνει επιμελούμενος, όπως σύ έστε ως πλήστα και δόξης και τιμής, φρονήσεως δε και αληθείας και της ψυχής, όπως ως βελτίστη έστε ουκ επιμελεί που δε φροντίζεις. Πώς εσύ αγαπητέ μου, όντας Αθηναίος πολίτης της πιο μεγάλης και φημισμένης πόλης για τη σοφία και τη δύναμή της, δεν τρέπεσαι να φροντίζεις για τα χρήματα πώς θα αποκτήσεις περισσότερα και για τη δόξα και για τις τιμές, ενώ για τη φρόνηση και για την αλήθεια και για το πώς θα βελτιώσεις την ψυχή σου, να μην ενδιαφέρεσαι ούτε να νοιάζεσαι?» Ο Σωκράτης εδώ επικρίνει την αφροσύνη των Αθηναίων, εξαιτίας της οποίας δεν είναι σε θέση να ιεραρχήσουν σωστά τα πράγματα και πέφτουν σε σφάλματα με το να φροντίζουν το εφήμερο μέρος της ύπαρξής τους, που είναι το σώμα, και να αγνοούν το αθάνατο μέρος της οντότητάς τους, που είναι η ψυχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ασχοληθούν αποκλειστικά με την ψυχή, αδιαφορώντας για τις ανάγκες του σώματος, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Ο ψόγος του Σωκράτη αφορά την μονοδιάστατη επιδίωξη για απόκτηση χρημάτων που φτάνει στην υπερβολή της απληστείας. Τους επικρίνει επειδή νοιάζονται μόνο για πράγματα εφήμερα, πώς θα αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, δόξα, τιμές, και αδιαφορούν πλήρως για την αρετή. Παρόλη όμως την επικριτική του διάθεση, τα λόγια του τα διακρίνει μια σπάνια παιδαγωγική λεπτότητα. Η προσφώνηση «Ω άριστε ανδρών», «Εσύ που είσαι άριστος, ο καλύτερος από όλους τους άνδρες», έρχεται σε προφανή αντίθεση με αυτά που τους καταλογίζει στη συνέχεια. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτόν εστιάζεται στη θετική όψη του καθενός και με τον τρόπο αυτόν αφυπνίζει τον ανώτερο εαυτό του. Είναι σαν να του λέει: «Είσαι άριστος, αυτός είναι ο προορισμός σου. Και αν ακόμα δεν είσαι άριστος, προς το παρόν, όταν πάψεις να παιδιαρίζεις, όταν περάσεις αυτή τη στάση, την ανώριμη συμπεριφορά, θα γίνεις άριστος». Κατόπιν με την αναφορά του στο μεγαλείο της πόλεως των Αθηνών, ενισχύει το φρόνημα και ξυπνά μέσα του το αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στην πόλη, στην ένδοξη πόλη, στο κλινόν άστι, όσο και απέναντι στον ανώτερο εαυτό, κάνοντας έτσι πρόσφορο το έδαφος να καρποφορήσει ο λόγος του. Ο Πλούταρχος, με ένα ακόμα εκπληκτικό κείμενο από το βιβλίο του «Περί τύχης», μας δίνει ανάγλυφη την αξία της φρόνησης για τον βίο του ανθρώπου. «Ου χρυσίον η φρόνησης εστίν ουδ αργύριον, ουδέ δόξα, ουδέ πλούτος,
ούτε υγεία, ούτε ισχύς, ούτε καλός. Τι ουνεστή, το πάση τούτης καλός χρήστε δυνάμενον και διό τούτον έκαστον ειδή γίγνεται και ένδοξον και ωφέλιμον. Άνευ δε τούτου δις χρηστά και άκαρπα και βλαβερά και βαρύνει και κατεσχύνη των κεκτημένων. Η φρόνηση μας λέει δεν είναι χρυσάφι ούτε ασύνη, ούτε φήμη, ούτε πλούτος, ούτε υγεία, ούτε δύναμη, ούτε ομορφιά. Τι είναι λοιπόν? Είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά όλα τα παραπάνω και αυτό μέσα από το οποίο το καθένα από αυτά γίνεται ευχάριστο, ένδοξο και ωφέλιμο. Χωρίς αυτό, την φρόνηση, όλα τα άλλα είναι άχρηστα, στήρα και βλαβερά και δίνουν βάρος και ντροπή στον κάτοχό τους. Και συνεχίζει. Ασφαλώς συμβουλεύει σωστά ο προμηθέας του Ισιώδου τον επιμηθέα. Μη ποτέ δώρα δέξαστε παρζινός ολιβίου, αλλά από πέμπιν. Ποτέ μην πάρεις δώρα από τον Δία τον Ολύμπιο, αλλά πίσω να τα στείλεις. Εννοώντας αυτά που σχετίζονται με την τύχη και αφορούν εξωτερικά πράγματα. Είναι σαν να τον συμβουλεύει να μην παίζει αυλό, αν δεν ξέρει μουσική, να μην διαβάζει, αν είναι αγράμματος, να μην υπέβει, αν δεν ξέρει από άλογα, παροτρύνοντάς τον με τον τρόπο αυτό να μην κατέχει δημόσιο αξίωμα, αν είναι ασύνετος, να μην πλουτίζει, αν είναι φιλάργυρος, να μην παντρεύεται, αν τον κυβερνάει η γυναίκα. Γιατί δεν αληθεύει μόνο ο λόγος του Δημοσθένη ότι για τους ανόητους η επιτυχία που δεν την αξίζουν γίνεται αιτία να σκέφτονται λανθασμένα, αλλά επίσης και ότι η καλοτυχία που δεν την αξίζουν γίνεται πηγή δυστυχίας για τους άφρονες. Αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή εκπομπή αναφερθήκαμε κυρίως στις δύο από τις τέσσερις όψεις της αρετής, αυτές της φρόνησης και της σοφροσύνης. Για την δικαιοσύνη υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο μου, οπότε θα αναφερθούμε εκτενώς σε αυτήν στην επόμενη εκπομπή, όπου θα μιλήσουμε και για την ανδρεία, η οποία συνδέεται άμεσα με την δικαιοσύνη. Φτάνοντας στο τέλος, ας δούμε τι λέει συμπερασματικά ο Πλάτων για την αρετή. «Αρετή μεν άρα ως έικεν, υγιειάται της αν ήη και κάλος και ευεξία ψυχής, κακία δε νόσωστε και έσχος και ασθένεια». Επομένως, καθώς φαίνεται, αρετή θα μπορούσε να πει κάποιος πως είναι ένα είδος υγείας και ομορφιάς και καλής διάθεσης της ψυχής, ενώ κακία είναι η αρρώστια, η ασχήμια και η εξασθένησή της. Θα κλείσουμε με το γνωστό απόφθεγμα του Μενάνδρου που δίνει με λίγες λέξεις την ουσία όλων όσων είπαμε και όλων όσων θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με την αρετή. «Ως χαρίεν εστ άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι». Πόσο χαριτωμένο πλάσμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι αληθινά άνθρωπος. Αγαπητοί φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής που είχε ως θέμα της την αρετή. Θα ήθελα πριν σας αποχαιρετήσω να ευχαριστήσω τις Φρικτορίες και τον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη για την πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, καθώς και όλους εσάς που την παρακολουθήσατε. Να είστε πάντα καλά.